Ο πληθυσμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση ζει περισσότερο, αλλά όχι απαραίτητα πιο υγιεινά, λέει η έκθεση που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη από τον ΩΣΑ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υποστηρίζει την καλύτερη πρόσβαση στην περίθαλψη. Το προσδόκιμο ζωή είχε αυξηθεί στην Ευρώπη μεταξύ του 1990 και του 2014 από 74,1 χρόνια σε μόλις πάνω από 80. Κατά μέσο όρο, οι άνδρε ζουν έως και 78 χρόνια, ενώ οι γυναίκε υπερβαίνουν κατά μέσο όρο την ηλικία των 83 ετών. Η αύξηση του προσδόκιμου ζωή είναι ένα στοιχείο ευχάριστο φυσικά, αλλά οι διαφορέ παραμένουν και εντό αλλά και μεταξύ χωρών. Οι άνθρωποι στη Δυτική Ευρώπη ζουν κατά μέσο όρο πέντε χρόνια περισσότερα από εκείνα τη Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Εντό των χωρών, οι πιο μορφωμένοι ζουν σχεδόν 7 χρόνια περισσότερο σε σχέση με αυτού κατώτερη εκπαίδευση, είπε ο επικεφαλή του Οργανισμού για τη Συνεργασία και Ανάπτυξη, Άγχελ Γκουρία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα στου πέντε εξακολουθεί να καπνίζει, ενώ το 16% των ενηλίκων είναι παχύσαρκη έναντι 11% το 2000. Η παχυσαρκία με την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ είναι προβλήματα όλο και μεγαλύτερη σημασία σε πολλέ χώρε τη Ένωση, στην οποία καταναλώνεται η μεγαλύτερη ποσότητα αλκοόλ στον κόσμο.